Και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984 τον Υπουργό Επικρατείας και κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα, κύριε Παϊκό. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Υπουργέ, πριν πάμε στο Πεκίνο, πριν πάμε στην Βουλή, ήθελα να σας ρωτήσω, να αρχίσω μια έτσι καθαρά πολιτική ερώτηση. Εκτιμάτε ότι η κυβέρνησή σας, το κόμμα σας μάλλον, αντέχει πολιτικά αυτά τα καινούργια μέτρα? Τα αντέχετε πολιτικά? Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι έχουμε μια συμφωνία η οποία περιλαμβάνει ένα μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής για μετά το 2019, το οποίο δεν θα επιλέγαμε ποτέ. Από την άλλη μεριά όμως είναι και μια συμφωνία η οποία είναι ισορροπημένη δημοσιονομικά. Είναι η πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια κρίσης που έχουμε καταφέρει να πετύχουμε ολοκλήρωση αξιολόγησης με μηδενική επιπλέον δημοσιονομική προσαρμογή, παρά το γεγονός ότι ξέρετε ότι αλλάζουν κάποια πράγματα. Ξέρετε, τα έχετε τι αυτά, και ας μην μείνουμε σε αυτά. Θα σας πω λοιπόν, δηλαδή, πράγματι είναι, όπως είπατε και χτες, ισορροπημένη συμφωνία, αν και μεταξύ δυνάμεων ασύμμετρης ισχύως, είναι τα δικά σας λόγια. Και πράγματι δεν υπάρχει συνολική δημοσιονομική επιβάρυνση, όμως πλήττονται κατηγορίες πολιτών δίχως επαρκή εξισορρόπηση από τα αντίμετρα, και δεν είναι ασήμαντες οι κατηγορίες αυτές και δεν πλήττονται ελαφρά. Θα σας πω το εξής. Θα υπάρξουν κάποια τμήματα του πληθυσμού τα οποία πράγματι θα πληγούν. Ωστόσο, δεν συμμερίζομαι την άποψή σας ότι η εξισορρόπηση δεν είναι αρκετή, εν πάση περιπτώσει δεν είναι επαρκής. Διότι σκεφτείτε. Δεν είναι ότι για όλους. Εννοώ. Δεν είναι για όλους, βεβαίως. Αλλά σκεφτείτε ότι μόνο από ένα αντίμετρο θα ωφεληθούν περίπου 600.000 οικογένειες. Μιλάω για την επιδότηση ενοικίου, με περίπου 1.000 ευρώ το χρόνο. Πράγμα το οποίο για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού εξισορροπεί σχεδόν το σύνολο των περικοπών. Ξέρετε, θα έρθουμε σε αυτά αναλυτικότερα. Αλλά ήθελα να επανέλθω στο ερώτημα. Θυμόμαστε ότι η κυβέρνηση Σαμαρά, από ό,τι όλοι ξέρουμε, την πάτησε από τον έμφυα. Λοιπόν, εσείς πολιτικά το αντέχετε όλο αυτό το πακέτο? Μπορείτε να το διαχειριστείτε? Σας ξαναλέω, όλο αυτό το πακέτο δεν έρχεται χωρίς αντισταθμίσματα, χωρίς μάλιστα ισχυρά πολιτικά αντισταθμίσματα. Και δεν μιλάω μόνο για τα αντίμετρα, αλλά μιλάω για το γεγονός ότι οι μεταρρυθμίσεις, εν πάση περιπτώσει, οι εξοικονομήσεις που θα γίνουν από τον προϋπολογισμό μετά το 2019, δηλαδή από 1η-1η του 2019, έρχονται ως προϋπόθεση για να ανοίξει και να ολοκληρωθεί η συζήτηση για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Πράγμα το οποίο ξέρετε ότι ανοίγει την πόρτα και για την ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άρα μιλάμε πλέον όχι επικοινωνιακά, αλλά απολύτως ουσιαστικά για το πέρασμα σε μια επόμενη μέρα. Διότι ξέρετε ότι αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βάλει τη σφραγίδα της στο αξιόχρεο της Ελλάδας, αυτό θα αποτελέσει και το κρίσιμο βήμα για την οριστική έξοδο από την Επιτροπή. Και για, διότι πώς θα σηματοδοτηθεί έξοδος από την Επιτροπή? Από τη δυνατότητα της Ελλάδας να αναχρηματοδοτεί μόνη της το χρέος της. Ξέρετε, η έξοδος από την Επιτροπή θα υπάρξει, το τέλος των μνημονίων θα υπάρξει, όμως φοβάμαι ότι και η Επιτροπή και τα μνημόνια θα μας ακολουθούν. Θα μας ακολουθούν και από εκεί και πέρα, και μετά τον Αύγουστο του 2018. Με βάση αυτά τα μέτρα δηλαδή που παίρνουμε. Κοιτάξτε να δείτε, το γεγονός ότι θα είμαστε υποχρεωμένοι να επιτυγχάνουμε συγκεκριμένους στόχους έτσι ώστε να παραμένει βιώσιμη η πορεία του ελληνικού χρέους είναι δεδομένο. Αλλά αυτό δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο την Ελλάδα. Αυτό αφορά το σύνολο των χωρών της Ευρωζώνης. Ξέρετε ότι όλες οι χώρες της Ευρωζώνης βρίσκονται υπό το σύμφωνο σταθερότητας. Υπό μία μορφή αυξημένου ελέγχου των προϋπολογισμών τους. Όμως αυτό εντάσσεται στις συνθήκες κανονικότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Πολύ περισσότερο, γιατί έχουμε λοιπόν και τα πρόσθετα. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι η έξοδος της χώρας από την μορφή επιτροπίας, εν πάση περιπτώσει, που επιβάλλουν τα μνημόνια, και η πόρτα για την οποία ανοίγει
με την συνολική συμφωνία που αναμένεται να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες μέρες, θα είναι ένα αποφασιστικό βήμα έτσι ώστε να ανακτήσουμε και πολύ μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας στην άσκηση της οικονομικής μας πολιτικής. Επομένως, αν το αντέχουμε πολιτικά, θα σας πω ότι βεβαίως πρόκειται για μια συμφωνία η οποία είναι προϊόν προφανώς ενός πολιτικού συμβιβασμού και έχει και στοιχεία έντονα επιβολής, αλλά εκτιμώ ότι το σύνολο της συμφωνίας είναι διαχειρίσιμο πολιτικά και τελικά θα κριθούμε από το αποτέλεσμα το οποίο θα προκύψει μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Μάλιστα, να κάνουμε μια παράκαμψη, γιατί δεν γίνεται να μην επανέλθουμε και σε αυτά. Να πάμε στο Πεκίνο. Υπήρξε η συνάντηση χθες με τον Ερντογάν, τώρα πριν από λίγο με την Κριστίν Λαγκάν. Από αυτήν τη συνάντηση, από όσα ανακοινώθηκαν ήδη, ακόμα και από το tweet του Πρωθυπουργού, προέκυψε μια συμφωνία ως προς το χρέος. Πάντα υπήρχε αυτή όμως. Σε όλα τα άλλα δεν συμφωνούσαμε με το Ταμείο. Για το χρέος συμφωνούσαμε. Αλλά επαναλήφθηκε εκ μέρους της Λαγκάρντ και η απόφασή της να αποχωρήσει από το πρόγραμμα, να μην μετάσχει μάλλον στο πρόγραμμα, εάν δεν συμφωνήσει ο Σόιμπλε. Τι ενδείξεις έχουμε και από τον Μπάρι? Τι πληροφορίες έχουμε, συγκλίνουν κάπου? Θέλω να σταθώ καταρχάς στο πρώτο ζήτημα το οποίο θέσατε. Δηλαδή, εγώ εκτιμώ ότι είναι εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι διατεθειμένο να ξαναμεταθέσει το ελληνικό πρόγραμμα, το ελληνικό πρόβλημα, και έχει πάρει την πολιτική απόφαση ότι εφόσον δεν προσδιοριστούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και εφόσον δεν προκύψει εντός των επόμενων ημερών, ναι, και όχι στο βάθος του χρόνου, μία απόφαση που θα εγγυάται τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, θα αποχωρήσει από το ελληνικό πρόγραμμα. Ναι. Θα μπορούσα λοιπόν να πω ότι αυτή είναι μία στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία είναι και ειλικρινής και την οποία συμμερίζεται απολύτως η ελληνική πλευρά. Από την άλλη μεριά, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ότι μια τέτοια εξέλιξη είναι και η περισσότερο πιθανή. Έχει προκύψει από τις συζητήσεις, οι οποίες πρέπει να ξέρετε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη από τον Φεβρουάριο μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Γερμανίας. Θυμάστε ότι στις 22 Φεβρουαρίου είχε γίνει εκείνη η πολύ συζητημένη συνάντηση μεταξύ της Γερμανίδας Καγκελαρίου και της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της κυρίας Λαγκάρντ, όπου είχαν μπει επί της ουσίας τα θεμέλια μιας τέτοιας συμφωνίας για το ελληνικό χρέος. Επομένως, εκτιμώ ότι η συντριπτικά μεγαλύτερη πιθανότητα είναι πάρα πολύ σύντομα, είτε στο προσεχές Eurogroup είτε λίγες μέρες αργότερα, να έχουμε καταλήξει σε μια συμφωνία για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Η οποία συμφωνία, κύριε Ζαλακόπουλε, περιγράφει τα μεσοπρόθεσμα μέτρα. Θα τα κάνει συγκεκριμένα, θα είναι ισχυρή, θα είναι χαλαρή? Αυτό το οποίο ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι έναν όσο το δυνατόν πιο ειδικό προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, τα οποία θα εφαρμοστούν μετά το 2018. Το πόσο ειδικός θα είναι αυτός ο προσδιορισμός εξαρτάται από το τι θα ζητήσει ακριβώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διότι ξέρετε ότι όλη αυτή η συζήτηση γίνεται για ένα και μόνο λόγο. Έτσι ώστε το Ταμείο να μπορέσει να λάβει υπόψη του αυτά τα μέτρα όταν θα προχωρήσει στην έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Επομένως, θα πρέπει να γίνουν τόσο συγκεκριμένα τα μέτρα όσο είναι αναγκαία για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ώστε να πει ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο. Δεν θα πάμε σίγουρα σε ποσοτικοποίηση των μέτρων, δεν ήταν ποτέ αυτή η συζήτηση. Θέλουμε γενικούς προσδιορισμούς οι οποίοι θα επιτρέπουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα. Αυτό είναι που θα ικανοποιούσε και τη δική μας πλευρά, δηλαδή να υπάρξουν στις 22 Μαΐου ή λίγο αργότερα ένας οδικός χάρτης των μεσοπρόθεσμων μέτρων. Ακριβώς, διότι, κύριε Πάικο, πρέπει να σας πω ότι για εμάς το βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι η ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, έτσι ώστε σιγά σιγά, σταδιακά, να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε δοκιμαστικές εξόδους στις αγορές και να μπορέσουμε να αναχρηματοδοτούμε το χρέος μας κανονικότατα από τις αγορές χρήματος μετά το 2018. Οτιδήποτε λοιπόν οδηγεί σε μια ρύθμιση του ελληνικού χρέους τέτοια που να ανοίγει την πόρτα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, είναι καταρχήν από την δική μας πλευρά αποδεκτό.
Τώρα, έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος και παλιότερα αλλά και σήμερα επανέλαβε ότι αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μπει στο πρόγραμμα, τα μέτρα δεν θα εφαρμοστούν. Όπως επίσης και αν. Που είναι ταυτόσιμα αυτά, και αν δεν υπάρξει συμφωνία για το χρέος, τα μέτρα δεν θα εφαρμοστούν. Αυτή η προειδοποίηση, δεν λέμε απειλή, έτσι, η προειδοποίηση, μήπως δυσκολεύει εν τέλει το κλείσιμο, το τυπικό κλείσιμο της αξιολόγησης? Δεν το νομίζω, κύριε Πάρικο, είναι η δήλωση του προφανούς. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα μέτρα τα οποία θα ψηφιστούν λίγες μέρες από σήμερα, λίγα από αύριο θα αρχίσει η συζήτηση, αποτελούσαν απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έτσι ώστε να συμμετέχει στο πρόγραμμα. Το Ταμείο όμως δεν είχε μόνο απαιτήσεις από την ελληνική πλευρά για να συμμετέχει στο πρόγραμμα, είχε απαιτήσεις και από τους Γερμανούς αλλά και την Ευρωζώνη. Εφόσον λοιπόν οι προϋποθέσεις που έχει θέσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν ισχύσουν στο σύνολό τους, είναι προφανές ότι. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποφασίσει να αποχωρήσει, είναι προφανές ότι δεν θα χρειαστεί και η νομοθέτηση ή, εν πάση περιπτώσει, η εφαρμογή των, των απαιτήσεων του. Ναι. Άραγε το δέχονται αυτό, δεδομένου ότι. Οι Ευρωπαίοι, από όλοι, επειδή με ρωτάτε σε σχέση με αυτό, οι Ευρωπαίοι είχαν πει σε όλη την διάρκεια των διαπραγματεύσεων ότι θεωρούν αυτά τα μέτρα υπερβολικά, ότι θεωρούν ότι δεν χρειάζονται, ότι θεωρούν ότι η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει τους στόχους της το 2018 μάλιστα, και 2019. Και ο μόνος λόγος για τον οποίο επιμένουν είναι διότι τα θέλει το Ταμείο. Μάλιστα. Λοιπόν, μιας και είμαστε στο Πεκίνο, να πάμε και στον Ερντογάν χθες, ο οποίος αυτό που βγαίνει ως τίτλος από τη συνάντηση είναι ότι ο Ερντογάν ζήτησε την πλήρη υλοποίηση, την πλήρη εφαρμογή της συνθήκης της Λοζάνης. Ως πρώτη ανάγνωση ακούγεται λίγο περίεργο αυτό, γιατί αυτό είναι που εμείς ζητάμε, αλλά φαίνεται ότι το πήγαινε ο Ερντογάν στην αποστρατιωτικοποίηση, στην πραγματική και πλήρη αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι πρόκειται περί αυτού. Ο Ερντογάν και η τουρκική πλευρά έχουν ούτως ή άλλως μια διαστρεβλωτική ερμηνεία της συνθήκης της Λοζάνης, και με αυτή την έννοια θα σας πω ότι μακάρι να εφαρμοζόταν στο σύνολό της η συνθήκη της Λοζάνης, και μάλιστα κατά το γράμμα της και κατά την ορθή της ερμηνεία. Αυτή είναι η θέση και της ελληνικής πλευράς, παγίως δε. Και είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που θεωρούμε ότι θα ήταν εξαιρετικά καλό και για την Τουρκία και για την Ελλάδα αν εφαρμόζαμε το γράμμα της συνθήκης, στην οποία οφείλω να σας πω ότι πριν από λίγους μήνες μόλις ο κύριος Ερντογάν με δημόσιες δηλώσεις του αμφισβητούσε. Για μας η συνθήκη της Λοζάνης είναι ο θεμέλιος λίθος των σχέσεων με την γείτονα, και επομένως δεν θα μπορούσαμε παρά να υπερθεματίσουμε στο ότι είναι αναγκαία η πλήρης και ορθή εφαρμογή της συνθήκης. Μάλλον αυτό εννοούσε ο Ερντογάν, έτσι, τα νησιά. Μάλλον αυτό εννοούσε. Κοιτάξτε, θα σας πω, η μεγαλύτερη πιθανότητα, αν και δεν έχει νόημα τώρα να μπούμε σε πολύ, πολύ βαθιές νομικές ερμηνείες, η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι ότι έχει να κάνει με τα ζητήματα κυριαρχίας επί των νησιών τα οποία προβλέπει η συνθήκη της Λοζάνης, και πρέπει να σας πω ότι τα άρθρα 12, 15 και 16 της συνθήκης είναι απολύτως σαφή, καθώς καθορίζουν με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο τα όρια της κυριαρχίας επί των νησιών και των δύο χωρών, και δεν μπορεί να τεθεί οποιαδήποτε αμφισβήτηση επ' αυτού με ορθολογικό τρόπο. Αυτό ήταν το βασικό ζήτημα της δήλωσης. Είναι γνωστό ότι η Τουρκία έχει μια εντελώς λανθασμένη ερμηνεία της συγκεκριμένης συνθήκης, η οποία δεν αφήνει κιόλας περιθώρια παρερμηνιών. Μάλιστα. Θέλησε πάντως να φανεί έτσι νομοταγής εντός πολλών εισαγωγικών, ίσως για να τα ακούσουν άλλοι. Πάντως από τις πληροφορίες για μετά τη συνάντηση, από τη συνάντηση μάλλον, προκύπτει ότι μάλλον δεν τα βρήκαμε στο θέμα του Κυπριακού, έτσι. Εντάξει, ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένες διαφωνίες που έχουν να κάνουν με τα θέματα
των εγγυήσεων και του ασφάλειας εγγυήσεων και του κατοχικού στρατού. Εμείς όμως νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε και στη θετική ατζέντα της συζήτησης με τον κύριο Ερντογάν, διότι πέρα από αυτά που μας χωρίζουν υπάρχουν και πάρα πολλά τα οποία είναι εφικτό στο μέλλον να μας ενώσουν. Και εδώ μιλάμε και για τις επενδυτικές πρωτοβουλίες οι οποίες μπορούν να παρθούν, αλλά και στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μας, διότι πρέπει να ξέρετε ότι η δική μας εξωτερική πολιτική δεν είναι μια εξωτερική πολιτική επιθετική, δεν είναι μια εξωτερική πολιτική αμφισβητήσεων, είναι μια εξωτερική πολιτική που επενδύει στην εμπιστοσύνη, επενδύει στη συνεργασία, επενδύει στη διπλωματία. Παγίωση και νομίζω ότι δική μας πολιτική, δεν ήταν πάντοτε έτσι, κύριε Παϊκό. Νομίζω ότι η επιθετική δεν ξέρω αν υπήρξε, αλλά η ρητορική παλιότερων κυβερνήσεων δεν ήταν πάντοτε αυτή που θα όφιλε να είναι. Εν πάση περιπτώσει τώρα δεν έχει σημασία αυτό. Mm-hmm. Αυτό που έχει σημασία είναι να πούμε ότι για μας η βασική προτεραιότητα είναι να μπορέσουμε να στραφούμε στην θετική ατζέντα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με την Τουρκία, έτσι ώστε να επιτύχουμε μια καταλλαγή εν πάση περιπτώσει και εκ μέρους της γείτονας. Μάλιστα. Και πριν να φύγουμε από τη θεματολογία του Πεκίνου, φαίνεται ότι υπογράψαν καλές συμφωνίες εκεί πέρα και πάει καλά ως προς αυτό, ως προς το επενδυτικό μέρος, το τουριστικό, το εμπορικό κλπ. Έχετε κάτι ως κυβερνητικός εκπρόσωπος να πείτε από αυτού? Περιμένουμε κάτι πιο συγκεκριμένο? Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι υπήρξαν πολύ μεγάλες συμφωνίες που είχαν να κάνουν με τις τηλεπικοινωνίες. Μιλάμε για μια επένδυση 500 εκατομμυρίων ευρώ. Υπήρξαν συμφωνίες που έχουν να κάνουν με τα ενεργειακά, με τον ενεργειακό κολοσσό της Κίνας, την State Grid. Γενικώς αυτό το οποίο συζητείται αυτές τις μέρες στο Πεκίνο είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα το οποίο θέτουν οι Κινέζοι προς συζήτηση. Το πρόγραμμα του δρόμου του μεταξιού που περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 1,3 εκατομμυρίου ευρώ για τα επόμενα 10 χρόνια. Και όπως καταλαβαίνετε, για όλη την Ευρώπη βεβαίως, όμως πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, είναι ο μοναδικός ηγέτης της Νότιας Ευρώπης, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκεί και παίρνει τον λόγο στο συγκεκριμένο φόρουμ. Και τούτο διότι οι Κινέζοι δίνουν εξαιρετικά μεγάλη σημασία στην Ελλάδα ως είσοδο, ως πύλη προς την Ευρώπη. Φαίνεται ότι η Κίνα είναι ο προνομιακός μας εταίρος, έτσι, σε επενδυτικό πεδίο και είναι ένας από τους στρατηγικούς μας εταίρους, διότι η Κίνα είναι προσανατολισμένη στις παραγωγικές επενδύσεις για το επόμενο διάστημα με έναν πολύ καλά επεξεργασμένο επενδυτικό δρόμο. Και έχω την εντύπωση ότι από αυτή τη στρατηγική συνεργασία μόνο ωφέλη μπορούμε να έχουμε τόσο ως χώρα όσο και ως κοινωνία. Μάλιστα, μακάρι. Πάμε λοιπόν στο Eurogroup. Είπαμε για τι περιμένουμε ως προς το χρέος, αυτή την περιγραφή. Ως προς τα πλεονάσματα για μετά το 2018, εμείς έχουμε ζητήσει, αν έχω καταλάβει καλά, να υπάρχει το 3,5% ως και το 2021. Όχι, εμείς δεν έχουμε ζητήσει ποτέ το 3,5%. Αυτό που καλά, εντάξει, αυτό που μπορούμε εννοώ. Ξεκίνησε η συζήτηση με τη Γερμανία πριν από λίγους μήνες να λέει ότι δεν υποχωρεί από την απέτησή της για 10 χρόνια. 3,5%. Έγινε μία πρόταση σε ένα προηγούμενο Eurogroup για 5 έτη. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για την τριετία του 3,5%, ωστόσο δεν μπορώ να δώσω περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες. Αυτή η συζήτηση ούτως ή άλλως θα γίνει εντός του Eurogroup, διότι πρέπει να ξέρετε ότι το Eurogroup αυτό εδώ. Ναι, βεβαίως. Θα ξέρουμε δηλαδή μετά την επόμενη Δευτέρα ως πότε θα είναι. Αν προσδιοριστούν για να υπάρξει μάλλον συνολική συμφωνία, να το πάμε αλλιώς, για να υπάρξει συνολική συμφωνία δεν μπορούν παρά να προσδιοριστούν. Ως πότε θα υπάρχει το να προσδιοριστεί το συγκεκριμένο μονοπάτι για τα πρωτογενή πλεονάσματα, διότι από αυτό ακριβώς το μονοπάτι για τα πρωτογενή πλεονάσματα εξαρτάται και το ύψος των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Αυτά τα δύο πράγματα είναι αλληλένδετα. Δεν μπορείς να έχεις μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος χωρίς να προσδιοριστεί ποιο θα είναι το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων. Επομένως, αυτή η συζήτηση είμαστε βέβαιοι ότι θα ανοίξει στο επόμενο, στο προσεχές Eurogroup. Από εκεί και πέρα ευελπιστούμε και στο να ολοκληρώσει
ολοκληρωθεί εντός του επόμενου Eurogroup, διότι αυτό θα σημάνει μια συνολική συμφωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. Από ό,τι έχω καταλάβει, υπάρχει περίπτωση και παράταση της εκκρεμότητας έως και τα μέσα Ιουνίου, ας πούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Πρόκειται για μια σύγκρουση η οποία σοβεί εδώ και περισσότερο από 7 χρόνια. Διότι ξέρετε ότι πάντοτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε μια εντελώς διαφορετική αντίληψη από τη Γερμανία σε ό,τι αφορά το ζήτημα του χρέους. Αν δεν καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις στις 22 Μαΐου και χρειαστούν και μερικές μέρες ακόμα, νομίζω ότι δεν θα είναι και τόσο τρομερό. Το ζήτημα είναι να καταφέρουμε να βγούμε από αυτήν την συζήτηση με μια ολοκληρωμένη συμφωνία που θα μας ανοίγει το δρόμο και ένα καθαρό διάδρομο διετίας.